to St. Francis Street. Jukebox baby, you play the new beat. Μπήκαμε στο οκτάγωνο. Τα μάτια μας ταξίδεψαν στον όμορφο, γεμάτο και υπέροχα διακοσμημένο χώρο, όπου μιλούσε με δυνατή φωνή η παράδοση και τα αντικείμενα που την εκπροσωπούσαν, επάξια. Θαυμάστε τις λάμπες, τις παραδοσιακές, τα πιάτα στην πιατοθήκη, τα όμορφα ποτήρια, τη ζωγραφιά στον τοίχο. Η εκπομπή και οι συνεργάτες της λατρεύουν το αναμένο τζάκι. Γι' αυτό και δεν είπαν όχι στην πρόσκληση για ένα ζεστό ρόφημα πλάι στη γλυκιά και ζεστή αγκαλιά του. Ξεκινήσαμε την περιήγησή μας στο χώρο από το κελάρι. Όπως θα διαπιστώσετε, ο κάθε χώρος ξεχωριστά έχει κατασκευαστεί με προσεγμένο τρόπο και υπακούει ρητά στις εντολές της γνήσιας και αυθεντικής παράδοσης. Το κελάρι του Τσιφλικιού, όπου φιλούσαν μέσα σε κιούπια τα τρόφιμά τους και ευτυχώς τα βρήκαμε. Περάστε, περάστε. Τα βρήκαμε και τα βάλαμε στη θέση τους. Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι κανείς μπορεί να επισκεφθεί αυτό το χώρο, να έρθει να κάτσει να φάει εδώ με την παρέα του. Αχα. Και να έχει βέβαια αυτή την πάρα πολύ ωραία θέα, το τζάκι αναμένο. Λοιπόν, μπορέσαμε να κάνουμε να αναπαραστήσουμε τη Μασίνα. Ξέρετε τι μου θυμίζετε? Βέβαια. Εδώ στη Μασίνα και εδώ βάζουν τις πίτες τους για να ψήσουν τις πίτες τους και έχει και τη Μασίνα, το τζάκι, όλα είναι εδώ. Το τραπέζι. Ακριβώς. Είναι έτοιμα. Βέβαια, για να κόβουν τα κρέατα. Mm-hmm. Έτσι. Και όλα είναι. Εδώ κάνουν τις πίτες επάνω με τη φλαούρου. Και βέβαια στο τραπέζι κάθονται, τρώνε, εδώ γίνεται πολύ 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 καλή παρέα. Πολύ όμορφη παρέα, πραγματικά. Και... και σε αυτά τα κιούπια τι είχαν? Σε αυτά τα κιούπια μέσα είχαν είχαν τις πατάτες τους, τα φασόλια τους. Βεβαίως. Για να τη βάλετε στη φασολάδα. Είχαν τις πατάτες τους, είχαν το ρύζι τους, τη ζάχαρή τους, τα τουρσιά τους, τις ελιές τους. Και τα έκαναν έτσι... Όλα μέσα, ναι. Αυτό είναι με πυλό. Mm. Είναι με πυλό για να κρατάει την υγρασία και να μπορούν να κρατιούνται όλο το χειμώνα. Μάλιστα. Αυτά που βάζουν μέσα στα κιούπια. Εδώ αυτό για παράδειγμα είναι για τουρσί. Mm. Αυτό ήταν για ρύζι. Mm-hmm. Εκείνο το μεγάλο ήταν για πατάτες με το μεγάλο το στόμιο. Είχε σπόρια, ελιές, τα πάντα. Αυτό ας πούμε είναι για ελιές. Όπως τώρα έχουν τους καταψύκτες, όπως έχουν, ναι, τα είχαν και τρώγανε όλο το χειμώνα οι άνθρωποι. Μάλιστα, τότε δεν είχαν ψυγεία για καταψύκτες κτλ. Πάμε να δούμε και ένα δωμάτιο. Πολύ όμορφα, βέβαια. Και ένα σπίτι του χωριού, πώς ακριβώς είναι διαμορφωμένο. Ελάτε. Φωτογραφία η παραδοσιακή στον τοίχο, εδώ που είδαμε στην αγωνία. Μπήκαμε στο πρώτο από τα 10 δωμάτια του οικισμού και αφεθήκαμε στην αρχοντική του φυσιογνωμία. Βέβαια, να δούμε και ένα σπίτι όπως διαμορφώθηκε τώρα πια σε ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό δωμάτιο. Ευχαριστώ. Περάστε. Τα 113. Ναι, είναι το νούμερο 113 για παράδειγμα. Το 100 μπήκε μπροστά για να δημιουργήσει την έννοια του πλουραλισμού στα νούμερα. Είναι το 13 δωμάτιο. Ωραία. Βλέπετε, έχει το τζάκι του μέσα, το διπλό το κρεβάτι τύπου Hilton, όπως είναι. Βέβαια, διατηρεί την παλιά του μορφή με τους χτιστούς καναπέδες γύρω-γύρω. Έχει μέσα κάποια από τα είδη του που θυμίζουν το τσιφλίκι, όπως είναι το κιούπι, εκείνο το οποίο είναι από τα κιούπια του τσιφλικιού, εδώ.
Δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο, βλέπετε. Αυτό είναι από τα κιούπια που χρησιμοποιούσε η οικογένεια Σισμάνογου. Και είναι πάρα πολύ κοντά στον πύργο της οικογένειας, οπότε πιθανόν να ήταν συνδεδεμένα αυτά όλα μεταξύ τους. Πού να τα ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο επισκέπτης, έχει όλες του τις ανέσεις μέσα σε ένα τέτοιο δωμάτιο, μέχρι σάουνα έχει μέσα για δύο άτομα, αν θέλει να κάνει. Ανάβει το τζάκι του. Να δω και τη θέα, φαίνεται και η θάλασσα από εδώ. Την ομορφιά. Βεβαίως, είναι από εδώ. Από εδώ φαίνεται ο θησαυρός των Καπαδοκών και βέβαια η θάλασσα απέναντι, το Άγιον Όρος είναι απέναντι. Όταν έχει καθαρή ορατόρια. Φαίνεται ήδη. Πάρα πολύ όμορφα. Και έτσι περνάει κανείς ένα, δύο, τρία, 24 ώρα εδώ, απολαμβάνοντας έτσι την όμορφη ατμόσφαιρα. Και για πείτε μας λίγο και για την τιμή. Οι τιμές κυμαίνονται. Αρχίζουν από 70 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 120 ευρώ, ανάλογα με την ευκολία που θέλει κανείς να έχει. Το δίκτυο, ναι, το δωμάτιο, το σπίτι. Το κάθε σπίτι δηλαδή. Είναι σπίτι, δεν είναι. Είναι σπίτι, ναι. Αυτά παλιά ήταν σπίτια των Γεωργών που δουλεύανε στο Τσιφλίκι. Πριν περάσουμε στο δεύτερο σπιτάκι, άλλη μια θύμηση από το κοντινό μας παρελθόν. Έχετε βαλθεί σήμερα να μου ξυπνήσετε μνήμες παλιές παιδικές. Αυτό είναι από ένα από τα παλιά σπίτια, τα παλιά σπίτια δηλαδή της προηγούμενης 30 ετίας που υπήρχαν εδώ δίπλα, το οποίο βέβαια έπεσε και εμείς το κρατήσαμε, όπως κρατάμε όλα τα υλικά και τα παλιά τα τούβλα και τα κεραμίδια, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε σε μία από τις επόμενες κατασκευές μας. Αυτό που συζητούσαμε και προηγουμένως, ότι ό,τι κάνετε είναι μια πολύ προσεκτική κίνηση, ουσιαστική και ακριβώς προσεγμένη, έτσι, ακριβώς, στην ακρίβεια. Δεν μπορεί το χωριό αυτό να έχει πράγματα τα οποία είναι ανακατεμένα αρχιτεκτονικά και τα λοιπά. Πρέπει να έχει τη δική του ταυτότητα και στο μέλλον. Εμείς άλλωστε δεν δουλεύουμε για αύριο, δουλεύουμε για μετά 100-200 χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλα τα δωμάτια, όπως βλέπεις, και αυτό που είναι μικρότερο, που είναι μικρότερο, έχει το δικό του χαρακτήρα, είναι όλο πέτρινο και βέβαια τις ανέσεις του, όπως ακριβώς και στο προηγούμενο, αλλά είναι μικρότερο, δεν έχει τζάκι μέσα, άνετο, δεν έχει σάουνα, είναι άνετο, είναι για μια οικογένεια με ένα παιδί. Θα μπορούσε να είναι και δεύτερο και έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις που θα ήθελε κανείς να έχει σε ένα κατάλημα της δικής του κατηγορίας. Εδώ τι τιμή? Αυτό είναι των 90 ευρώ. Με πρωινό πάντα μιλάμε. Με πρωινό. Και το πρωινό έχει κάτι το ιδιαίτερο? Έχει Εάν μείνουν πάνω από δύο ημέρες, έχουμε και ένα πρωινό που είναι με τοπικά προϊόντα, δηλαδή μπουγάτσες που είναι πραγματικά πολύ σπουδαίες μπουγάτσες της Νέας Καρβάλης και τοπικά προϊόντα. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση και από την προσιτή πολυτέλεια που σας περιμένει αν επιλέξετε αυτό το σπιτάκι. Που πώς να το κάνουμε, είναι για εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις. Με χαμάμ και τζακούζι και μουσική μαζί στο μπάνιο φυσικά. Εδώ λοιπόν, είναι το μάμα. Ναι, αυτό είναι το εκκλησάκι. Βεβαίως βλέπετε, συνεχίζουμε την αγιογραφία. Συνεχίζουμε την αγιογραφία, κάποια στιγμή θα τελειώσει και όταν ολοκληρωθεί θα προσομοιάζει ακριβώς με τα παρεκκλήσια της Καπαδοκίας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι έτοιμο. Εδώ είναι και τα σκηνώματα, όπως σας είπα, του Αγίου Μάμα, όπως ήρθαν από την Καπαδοκία. Όπως ήρθαν από την Καπαδοκία, μέσα στην ξύλινη κάσα και με καπαδοκική πέτρα λιασμένη για να μπορεί να έχει την καπαδοκική μυρωδιά, θα έλεγα, όλο το σύστημα. Οπότε φυλάσσονται εδώ, είναι το Αγίου Μάμα το παρεκκλήσιο και βέβαια όποιος έρχεται στο ακόντισμα πάντοτε ανάβει και ένα κεράκι προσευχόμενος για ό,τι πρόβλημα έχει για υγεία. Εδώ είναι λοιπόν το ιερό του σκηνικό. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία, στολισμένα, τοποθετημένα. Και είναι, βλέπετε, κοντά στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο που ήταν ο φίλος του. Σχετίζονται. Βέβαια. Μιλήσαμε και προηγουμένως με τον Άγιο Βασίλη. Όλοι λοιπόν μαζί, εδώ μαζεμένοι σε ένα μέρος, σε μια τοποθεσία η οποία διαλέχτηκε όχι τυχαία να φιλοξενήσει όλον αυτόν τον θησαυρό. Μάλιστα. Και όλη μας την αγάπη για την Καπαδοκία και για τον τόπο.
ρουφώντας πραγματικά τα χρώματα της κάθε γωνιάς και των λουδιών και τις αποχρώσεις του ξύλου και της πέτρας στο ακότισμα, κατευθυνθήκαμε προς εκείνο το χώρο όπου αποτελεί, θα λέγαμε, το χωροστάσι. Εδώ στο ακόντισμα αναβιώνουμε ένα πολύ παλιό έθιμο, ίσως και χιλίων χρόνων, τις αγάπες, όπου μαζεύονται όλοι οι κάτοικοι της Νέας Καρβάλης. Εδώ στο φούρνο ψήνουμε ψωμιά, καταρχήν βγάζουμε ψωμιά, βγάζουμε πίτες, βγάζουμε ό,τι θα μπορεί να φανταστεί κανείς από λιχουδιές. Και εδώ στα μπάρμπεκιου, στις σχάρες που έχουμε, ψήνουμε κρέατα και καθόμαστε στην πλατεία, σε τραπέζια στρωμένα και τρώμε και πίνουμε μέχρι το βράδυ. Είναι, βλέπετε, η Κυριακή του Θωμά είναι η νέα Κυριακή, η καινή Κυριακή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είχε βγάλει και μια πολύ ωραία ομιλία για αυτή την καινούργια Κυριακή, την πρώτη Κυριακή μετά την Ανάσταση, και τη γιορτάζουμε στις αγάπες. Αυτό κάνουμε κάθε Κυριακή του Θωμά. Κάθε Κυριακή του Θωμά. Το έχω ακούσει αυτό, το τραπέζι της αγάπης. Ναι. Το έχω ακούσει κάθε και στα νησιά. Και γίνεται, στα νησιά. Γίνεται. Στην Καπαδοκία γινόταν σε όλα τα χωριά. Εμείς τώρα το αναβιώνουμε και είναι ένα πολύ ωραίο τραπέζι. Εκτός από αυτό, τότε στην αγάπη που κάνετε αυτό το... λειτουργούν οι φούρνοι. Ναι, οι φούρνοι λειτουργούν και 14 Σεπτεμβρίου που βγάζουμε πάλι ψωμιά. Στο Διεθνές Φεστιβάλ το Ήλιος και Πέτρα, το οποίο γίνεται εδώ και 30 χρόνια και έρχονται αποστολές από όλο τον κόσμο. Ναι. 150-160 χώρες έχουν έρθει μέχρι σήμερα εδώ, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Πολλές ευκαιρίες. Σε κάθε ευκαιρία ρίχνουμε και μια φωτιά στο φούρνο και βγάζουμε ψωμί, έρχονται οι γιαγιάδες, τραγουδάνε, χορεύουν εδώ γύρω, γίνεται χαμός. Ήλιος και Πέτρα, ναι, το ξέρω, ναι. Το φεστιβάλ που κάνετε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, τον Ιούλιο. Με συναυλίες, με θεατρικές παραστάσεις. Χορευτικά σχήματα, με εικαστικά γεγονότα, παρουσιάσεις εκθέσεων. Γίνεται πολύ ωραίο. Γιατί η ονομασία Ήλιος και Πέτρα έχει σχέση. Ήλιος και Πέτρα έχει σχέση με τον τόπο. Έχει σχέση με το θέατρο. Γιατί όταν φτιάχναμε αυτό το θέατρο, το ξαναφτιάχναμε μέσα σε εκείνο τον ταμάρι, μας έκαιγε ο ήλιος και ήταν πέτρα, βράχος όλο. Οπότε το βγάλαμε Ήλιος και Πέτρα. Ωραία. Από εκεί πήρε το όνομά του. Όμως αυτό συνδυάζει και την καπαδοκική παράδοση, η οποία είχε τους αρχαίους θεούς του ήλιου και βέβαια είναι πέτρα. Όταν βγαίνει κανείς από τον Άγιο Μάμα, εκείνο που συναντάει είναι αφενός να βλέπει τη Νέα Καρβάλη απέναντι και αφετέρου να αντικρίζει το θησαυρό των Καπαδοκών. Ο θησαυρός των Καπαδοκών είναι το παγκόσμιο μνημείο των Καπαδοκών. Δηλαδή όλοι οι Καπαδόκες της γης συνέβαλαν, ιδία κάποιοι άνθρωποι χορηγοί μεγάλοι, προκειμένου να γίνει αυτό το λευκό, ολόλευκο κτίριο, το οποίο βλέπετε δεν είναι ένα απλό οικοδόμημα, συνδυάζει την αρχιτεκτονική της μακρινής Καπαδοκίας, με σεβασμό φυσικά στον τόπο. Το άσπρο μάρμαρο είναι θασίτικο, είναι από τη Θάσο. Απέναντι. Γιατί ακριβώς, γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αγαπούσε πάρα πολύ το λευκό θασίτικο μάρμαρο και είπαμε ότι μιας και το ήθελε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, να γίνει με άσπρο μάρμαρο. Από την άλλη πλευρά, είναι οκτάγωνο, γιατί οκτάγωνος ήταν ο πρώτος ναός που έγινε στην Καπαδοκία από τον πατέρα του, τον Γρηγόριο επίσης, τον πατέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, και στην πόρτα αριστερά και δεξιά σκόπιμα είναι τα ονόματα όλων των χωριών και των πόλεων της Καπαδοκίας, οπότε να είναι αιώνια η μνήμη. Και όταν καταθέτουμε στεφάνια εδώ κάθε 14 Σεπτεμβρίου που είναι του Σταυρού και γίνεται μια μεγάλη γιορτή εδώ στην πλατεία, τότε διαβάζονται ένα-ένα όλα αυτά τα ονόματα. Να δείτε και το Τσαρικλή. Τσαρικλή. Το χωριό που μας είπατε. Μάλιστα. Και το βήμα επάνω. Το βήμα επάνω είναι του τόπου. Δεν ήρθε από την Καπαδοκία. Είναι, ας το πούμε, η μικρή τους βουλή. Είναι ο τόπος όπου μπορούσε ο καθένας να μιλάει και να λέει αυτό που είχε να πει, να συζητάνε τα διάφορα χωριά τα παλιά που υπήρχαν εδώ γύρω, να συζητάνε για τα θέματα και τα προβλήματά τους και να τα επιλύουν. Εκεί, ακριβώς στην κορυφή, με τη Θάσο απέναντι. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την περιήγηση, τελευταία μας στάση στο θέατρο 2.500 θέσεων που συμπληρώνει τα κομμάτια του οικισμού, προσφέροντας τη δυνατότητα, ειδικά το καλοκαίρι, σε όσους θα επιλέξουν εκεί τη διαμονή τους, να το συνδυάσουν και με μεγάλες θεατρικές παραστάσεις από γνωστούς θειάσους που έρχονται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Ήλιος και Πέτρα. Το θέατρο είναι χωρητικότητας 2.500 ανθρώπων. Α, και μεγάλο. Το ευχάριστο είναι ότι μπορεί κανείς να μην γνωρίζει ακόμα το ακόντισμα, βέβαια πιστεύω ότι μετά από αυτή την παρουσία θα το γνωρίσουν, αλλά γνωρίζει οπωσδήποτε το θέατρο και τις εκδηλώσεις που γίνονται. Γιατί μπορεί το ακόντισμα να είναι 10 χρονών,
Αλλά το θέατρο είναι 30 χρονών. Mm-hmm. Το πρώτο το οποίο κάναμε όταν πατήσαμε σε αυτόν τον χώρο ήταν να δημιουργήσουμε έναν χώρο πολιτισμού. Mm-hmm. Για μας το θέατρο είναι σχολείο. Είναι ένα υπαίθριο σχολείο. Και βλέπετε και στην αρχαία Ελλάδα τι κάναν. Δημιουργούσαν πρώτα εκκλησίες, και μετά τους ναούς τους και μετά το θέατρο. Mm-hmm. Είναι πραγματικά σχολείο και σαν τέτοιο πρέπει να το βλέπουν πάντοτε οι συνέλληνες. Mm-hmm. Το οποίο φεστιβάλ ξεκινάει στα μέσα του Ιούλη. Ναι, στα μέσα του Ιούλη. Ξεκινάει mm-hmm. πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, το Ήλιος και Πέτρα, και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Mm-hmm. 1-2 Σεπτεμβρίου έχουμε τον Άγιο Μάμα που έχουμε το πανηγύρι του εδώ. Και μετά από εκεί έχουμε τις 14 του Σταυρού, που ουσιαστικά εκεί κλείνουν και οι γιορτές του καλοκαιριού για μας. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πάντως υπάρχει δραστηριότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχει δραστηριότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ο κόσμος επισκέπτεται το ακόντισμα και βέβαια πάντα σε κάθε εποχή έχει και κάτι διαφορετικό να δείξει. Το καλοκαίρι πάντως όσοι επιλέγουν το ακόντισμα ως προορισμό τουριστικό, είναι περισσότερο τυχερή. Είναι περισσότερο τυχερή γιατί είναι βλέπουν ανθισμένα και όλα τα λουλούδια. Από ό,τι είδατε και τώρα ήταν ανθισμένα. Είδαμε είναι και ανθισμένα όλα τα λουλούδια. Και ξέρετε τι γίνεται. Είναι και το άλλο, το καλοκαίρι κανείς μπορεί να απλωθεί και έξω, στους έξω χώρους. Ενώ το χειμώνα. Εννοώ έχει και τις εκδηλώσεις. Κυρίες, ναι. Εννοώ ότι έχει και τις εκδηλώσεις. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι το θέατρο έχει μια θαυμάσια ακουστική. Θαυμάσια ακουστική. Και επίσης είναι ότι το προτιμούν στις παραστάσεις που θέλουν να δώσουν ή τις συναυλίες τα αθηναϊκά μεγάλα σχήματα τα οποία επισκέπτονται συχνά πυχνά την επαρχία. Είναι ευκαιρία να σας πω ότι ακριβώς μπροστά από το θέατρο και δεν είναι τυχαίο βρίσκεται το παλιό σχολείο του οικισμού. Το παλιό σχολείο για το οποίο έχουμε πληροφορίες το 1892 το επιχορηγούσε το ελληνικό κράτος, η προξενική αρχή της Καβάλας, το επιχορηγούσε, είχε 100 μαθητές περίπου. Λοιπόν, και είναι χαρά μας και τιμή μας. Αυτή η βράχη που βλέπετε εδώ δίπλα είναι από εδώ, από την περιοχή του παλαιότερου μικρού θεάτρου, το οποίο πιθανόν θα υπήρχε εδώ, και όλα είναι ένα και ένα στην θέση τους, προκειμένου να θυμίζουν και το παρελθόν, αλλά να είναι και χρηστικά για το σήμερα. Γιατί πολλές φορές λέμε, γιατί στη Βραζιλία, για παράδειγμα, τους αρχαιολογικούς χώρους δεν τους ανασκάπτουν απλώς. Προκειμένου κάποιος να πάει να κάνει ανασκαφή σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Και συμμαθαίνεις. Όρος, το συμβόλαιό του είναι ότι πρέπει να τον αναστηλώσει κιόλα και να τον κάνει όπως ήταν. Λοιπόν, εμείς λίγο ή πολύ ακολουθήσαμε ένα μεικτό σύστημα εδώ. Φυσικά δεν είναι αρχαιολογικός ο χώρος. Ο αρχαιολογικός βρίσκεται ακριβώς πιο πάνω στα 150 μέτρα το αρχαίο ακόντισμα. Και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα, με τις προσπάθειες της περιφέρειας, του Δήμου και της Νομαρχίας, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρόμο, ένα μονοπάτι για να ανεβαίνει ο κόσμος από εκεί που πήγατε στον Άι Βασίλη, ευθεία επάνω στα 100 μέτρα να πηγαίνει στο αρχαίο ακόντισμα, το οποίο είναι εντυπωσιακότατος οικισμός. Περιτυχισμένος με τύχη αντίστοιχα εκείνων των Μυκηνών και της Τύρινθας. Ογκόλυθη μεγάλη, κυκλόπια τύχη. Μάλιστα, σας ακούω πραγματικά μαγεμένη και ο χώρος είναι υπέροχος και ακούω και, και τον αντίλαλο, έτσι, και την καλή ακουστική που υπάρχει και περιμένω πραγματικά το πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις του 2010 του Φεστιβάλ Ήλιος και Πέτρα. Λοιπόν, οπότε... Που θα είναι και τα 30 μας χρόνια το 2010 και θα είναι ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ που παρουσιάστηκαν. Λαμπρά λοιπόν. Εντάξει, πώς τη λέμε? Λίζα. Λίζα. You wait in the queue. The bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her. Κρατήσαμε στα μάτια μας τα όμορφα χρώματα που αιωρούνταν στο ακόντισμα. Των λουλουδιών, των πέτρινων σπιτιών,
τη θέα στο απέραντο γαλάζιο, εκεί που η ένωση της θάλασσας και του ουρανού, αυτός ο αιώνιος έρωτας, είναι πάντα εκεί, παρόν. Κατηφορήσαμε προς τον οικισμό της Νέας Καρβάλης και συγκεκριμένα στο Μουσείο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών. Πρωταρχικά του στοιχεία, τα 6 διαφορετικά του επίπεδα, η έντονη παρουσία του ορθόδοξου χριστιανικού στοιχείου, οι εκφάνσεις της καθημερινότητας μέσα από τις φορεσιές και βέβαια η αγάπη για τη συνέχιση της προσπάθειας καταγραφής και συλλογής ιστορικού υλικού. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών. Πράγματι. Τι μπορούμε να δούμε εδώ? Πρώτα-πρώτα ας αρχίσουμε από αυτόν τον χώρο, από αυτή την επίπλωση που βλέπουμε εδώ. Είναι τα γραφεία της φιλεκπαιδευτικής αδερφότητας Ναζιανζός, η οποία ιδρύθηκε το 1884 στην Κωνσταντινούπολη και είχε σαν σκοπό ακριβώς να επιχορηγεί, όπως ξέρετε τα σχολεία τότε δεν πληρώνονταν οι δάσκαλοι από το κράτος, τα πλήρωναν οι ιδιώτες. Να επιχορηγεί λοιπόν τους δασκάλους για τα σχολεία, για να μαθαίνουν τα παιδιά στην Καπαδοκία γράμματα, όπως και για το χτίσιμο των εκκλησιών, να διευκολύνει σε άδειες από το Πατριαρχείο κτλ. Αυτό το γραφείο ήρθε το 1958 από την Κωνσταντινούπολη και το ανακαλύψαμε πριν από μερικά χρόνια, αμπαλαδισμένο σε μία κρύπτη, σε ένα πατάρι στην παλιά εκκλησία της Καρβάλης. Το ανοίξαμε και βεβαίως είναι χαρά και συγκίνηση που έχουμε, όπως ακριβώς ήταν το γραφείο του 1884, όπου και εδώ η Επιτροπή της Ανταλλαγής πήρε την απόφαση, τις αποφάσεις για το πώς θα γίνει η ανταλλαγή των πληθυσμών και θα λειτουργήσει εύρυθμα όλο το σύστημα της ανταλλαγής. Ιστορικό. Και το χαλί και όλη η επίπλωση είναι ακριβώς της φιλεκπαιδευτικής αδερφότητας Ναζιανζός. Είναι δεμένο όλο αυτό με όλο το μουσείο, το οποίο έχει 6 διαφορετικά επίπεδα, 6 διαφορετικές αίθουσες. Στην πρώτη αίθουσα θα δείτε τα χαλιά, τις φορεσιές, τα κετήματα. Στη δεύτερη τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης των Καπαδοκών. Στο τρίτο τις εικόνες και τα ιερά τα οποία είχαν στα μοναστήρια. Στο τέταρτο την κοινωτική τους και εκπαιδευτική ζωή. Και στο πέμπτο, αυτό που είμαστε τώρα, θα δείτε ό,τι έφεραν από τις εκκλησιές. Ενώ στο άλλο επίπεδο είναι τα μοναστήρια, εδώ είναι οι εκκλησίες. Ό,τι έφεραν λοιπόν από τις εκκλησίες τους, και βέβαια δεν μπορούμε παρά να σταματήσουμε στον μέγιστο, τον Αγίο και προστάτη της Καρβάλης, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, του οποίου εδώ υπάρχει η αφιερωματική εικόνα, που στην πραγματικότητα έπρεπε να βρίσκεται εκεί, μέσα στα γραφεία της αδελφότητος της Ναζιανζού, αλλά για λόγους συνολικής παρουσίασης τον έχουμε μέσα στην αίθουσα με τα αντικείμενα που μας έδωσαν οι Καπαδόκες από όλη την Ελλάδα και που έχουν σχέση με όλες τις εκκλησίες στην Καπαδοκία. Θέλω να πω ότι το μουσείο αυτό το 1997 βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα από τα 5 καλύτερα μουσεία της Ευρώπης. Μάλιστα, μπράβο. Και καλύτερα μουσεία της Ευρώπης, όχι γιατί είναι το κτίριο, το μεγάλο, με το ρυθμό τον ευρωπαϊκό κτλ, αλλά γιατί το περιεχόμενό του από την αρχή μέχρι το τέλος λέει καθαρά μια ιστορία. Την πορεία των Καπαδοκών από την Καπαδοκία στην Ελλάδα. Και επίσης είναι και μια ευκαιρία να πω ότι όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν στο μουσείο είναι δωρεές των Καπαδοκών από όλη την Ελλάδα και από όλα τα χωριά. Και θεωρήσαμε ότι εδώ είναι το κέντρο μας, η Νέα Καρβάλη, εδώ είναι η κοινότητα των Καπαδοκών, διότι δίπλα ακριβώς, όπως για τους Ποντίους φυλάει πάντα η Παναγία Σουμελά, έτσι και για τους Καπαδόκες ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, του οποίου τα σκηνώματα βρίσκονται εδώ δίπλα στην εκκλησία. Βλέπετε όλο το σύστημα, το μουσείο, το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών, το Ιστορικό Αρχείο, πρώτα-πρώτα το προσκύνημα του Αγίου Γρηγορίου και στη συνέχεια το ακόντισμα μαζί με όλες του τις λειτουργίες δένουν ένα μεγάλο ίδρυμα, το οποίο το μόνο που χρειάζεται είναι ζεστασιά, αγάπη και βοήθεια από τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι και με τη δική σας παρουσία και με την εκπομπή σας θα δοθεί η δυνατότητα σε πολύ περισσότερο κόσμο να δει ότι υπάρχει αυτός ο θύλακας, ο Καπαδοκικός, να βγάλει από τα σεντούκια και τις ντουλάπες του άχρηστα πολλές φορές γι' αυτόν αντικείμενα και να τα φέρει εδώ στο μουσείο, στη Νέα Καρβάλη, γιατί πραγματικά και τόπο θα πιάσουν
και πιο εύκολα θα συμπληρώσουμε το παζλ της ιστορίας των Καπαδοκών. Εδώ είναι η πηγή σας. Εδώ ακριβώς είναι η μήτρα όλων των Καπαδοκών. Τελευταίος σταθμός μας, φυσικά ο πολιούχος Άγιος και προστάτης της Νέας Καρβάλης, ο Άγιος Γρηγόριος. Η συγκεκριμένη εκκλησία υποδέχεται αρκετούς πιστούς σε καθημερινή βάση που έρχονται να επικαλεστούν τη χάρη του Θαυματουργού Αγίου. Ωστόσο, τεράστιο πλήθος πιστών κατακλείζει το ναό στη γιορτή του Αγίου στις 25 Ιανουαρίου. Όλη η σκευή της εκκλησίας ήρθε από την Καπαδοκία, από την παλιά Καρβάλη. Mm-hmm. Οι άνθρωποι προτίμησαν και καλώς έπραξαν να μεταφέρουν τα ιερά και τα όσια τους, παρά να μεταφέρουν την προσωπική τους οικοσκευή. Mm-hmm. Εδώ είναι μία εικόνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Είναι η λάρνακα στην οποία φυλάσσεται το σκήνομα και για την ανάγκη των ημερών βεβαίως έχει μεταφερθεί τον Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς μέχρι και τη γιορτή του που είναι στις 25 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Έχει μεταφερθεί το σκήνομα εδώ μπροστά στο Δεσποτικό, Δεσπότης Γάρ και ο Γρηγόριος. Mm-hmm. Δεν είναι μόνον η μία κάρα και τα σκηνώματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εδώ, είναι τα σκηνώματα όλης της οικογενείας του Γρηγορίου, δηλαδή μέρος από τα σκηνώματα του πατέρα του, της μητέρας του και του αδερφού του, του Κεσάριου, καθώς όλη η οικογένεια ετάφη και όταν κάναν την ανακομιδή των λειψάνων πήρανε όλα τα λείψανα μαζί τους. Οπότε είναι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και όλη η Άγια Οικογένεια εδώ. Όπως σας είπα, πρόκειται όχι μόνον για έναν από τους τρεις ιεράρχες ή τον μέγιστο των θεολόγων, αλλά ο Γρηγόριος είναι γνωστός το παγκόσμιο στερέωμα σαν ο δεύτερος Όμηρος, ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες, ρήτορες, διδασκάλους και βεβαίως με ένα θαυμάσιο και πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο τη χάνει της αναγνώρισης από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Εμείς φέτο για πρώτη φορά στις 23 Ιανουαρίου το βράδυ, mm-hmm. στο εκθεσιακό κέντρο εδώ στη Νέα Καρβάλη που έχει μέσα ένα θαυμάσιο συνεδριακό κέντρο, θα παρουσιάσουμε το άσμα για τον Γρηγόριο. Mm-hmm. Ένα άσμα το οποίο έχει γραφτεί από την Ορχήστρα Νέων στην Αθήνα και το οποίο μέσα περιέχει κομμάτια από το βίο του Αγίου, από τον πόνο του, από τον τρόπο που ο ίδιος εξέθεσε τα πράγματα σαν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, στη συνέχεια σαν μοναχός, σαν επίσκοπος Σασίμων, φίλος του Αγίου Βασιλείου και βεβαίως θα έρθουν οι ψήφωνοι από την Αθήνα, όπως σας είπα, ορχήστρα με 30 έγχορδα και θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα, το οποίο θα συνδυαστεί με την απονομή του Αργυρού Δικεφάλου της Καπαδοκίας, μια τελετή η οποία διακόπηκε το 1951 στην Κωνσταντινούπολη και συνεχίστηκε από το 1995 εδώ. Βραβεύουμε δύο ή τρεις προσωπικότητες από τον ελλαδικό χώρο, αλλά και όχι μόνο, οι οποίες με την δράση τους ή με τα έργα τους δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσά για την παιδεία, για τα γράμματα και φυσικά για την υγεία των ανθρώπων. Μάλιστα, στις 23 λοιπόν του Γενάρη. 23 Γενάρη, 24-25 είναι λαμπρές ημέρες για τη Νέα Καρβάλη, καθώς Λύσες είναι η γιορτή κόσμο. Του Αγίου, χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες. Κάνουν αγρυπνία εδώ μέσα στο ναό. Παλιά όταν ήμουν μικρή, σας διακόπτω, έλεγαν ότι του φορούσαν παντόφλες και το πρωί οι παντόφλες ήταν φαρμένες. Πάντα γίνεται αυτό. Είναι μια παράδοση της φθοράς από τις παντόφλες που δείχνει ότι ο Γρηγόριος περιφρουρεί και περιφέρεται και προστατεύει όλο τον οικισμό και όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για όλη την περιήγηση και την ξενάγηση, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Το αξίζετε γιατί κάνετε πολύ και ουσιαστική καλή δουλειά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Και καλή χρονιά. Να είναι ευλογημένο το 2010 και συγχρόνως όσοι μας βλέπουν και μας ακούνε να προστρέξουν τις ημέρες που έρχονται στη Νέα Καρβάλη. Στην γιορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τους περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Τον ύμφωνα σου βλέπω.